Χαρακτηριστικό όργανο της παράδοσης αυτής των Τσιγκάνων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι το όργανο που παίζει ο κλέαρχος Κορκόβελος, το τσίμπαλο. Κλέαρχε, για πες μας λίγα περισσότερα, γνώρισέ μας αυτό το όργανο. Είναι ένα μεγάλο σαντούρι, όπως το βλέπει ο πολλής κόσμος. Ακριβώς. Αλλά τι είναι το ιδιαίτερο που έχει? Το ιδιαίτερο είναι ότι οι νότες είναι σε άλλη σειρά. Οπτικά και απάνω, όπως είναι οι γέφυρες, οι καβαλάριδες, είναι το ίδιο, ας το πούμε. Αλλά είναι λιγότεροι στο τσίμπαλο, είναι λιγότεροι. Είναι 10, ενώ στο σαντούρι είναι 12. Μάλιστα. Οι καβαλάριδες που έχει το όργανο αυτό. Και οι νότες είναι σε διαφορετική σειρά. Και είναι διαφορετικά κουρδισμένο, δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Και βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο, έχει αυτά τα πόδια και έχει από κάτω, όπως βλέπουμε, και ένα πεντάλ. Είναι σχεδόν σαν κρουστό όργανο τελικά το... Είναι χορδόφωνο, χορδόφωνο κρουστό, ακριβώς, ναι. Εσύ, με τη νέα ονοματολογία. Εσύ έμαθες αυτό το όργανο από τον δάσκαλό σου, τον... Το έμαθα από τον Γαραβέλη. Ο οποίος ήταν παππούς, όταν το γνώρισα. Και ο οποίος μου έδωσε και αρκετές νότες. Γιατί αυτή η μουσική γράφανε κιόλας. Όταν γνώρισα εγώ τον Γαραβέλη και πώς τον γνώρισα. Μου λέει μια φορά, γιατί έφτιαχνε σαντούρια και τσίμπαλα. Μου λέει, ξέρεις, ήρθε ένας κύριος από τη Ρόδο και κλέαρχε και παρήγγειλε ένα σαντούρι. Το 1997 αυτό, για το γιο του. Εντάξει, το είδα εγώ αυτό το σαντούρι, το θυμόμουν, ένα πολύ ωραίο σαντούρι. Και μετά από χρόνια, όταν φτιάξαμε την μπάντα αυτή, μου λέει ο Γλάφκος μια φορά, λέει, ξέρεις, ο πατέρας μου κλέαρχε, έχει ένα σαντούρι του Γκαραβέλη. Του Γκαραβέλη. Και λέω, να που είναι τόσο μικρός ο κόσμος και βρεθήκαμε τώρα. Δηλαδή, εσύ ήσουν αυτό το παιδί που τότε είχε πάρει αυτό το σαντούρι. Μάλιστα. Δηλαδή, σαν κάτι να ήθελε να ενωθούμε από τότε.